Μαζί μας λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, έχουμε τον κύριο Μανώλη Βάβουλα. Έχει ιδιότητες αρκετές ο κύριος Βάβουλας, είναι και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη του Βασίλη του Βρούτσι. Τι να κάνω, μπερδεύομαι με τους Βρούτσιδες και με τις εθνικές εκλογές τώρα και με όλα αυτά. Επίσης είναι και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ναι, ναι. Ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Αλμπερτή. Είδατε το debate χθες? Ναι. Πώς σας φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης? Πάρα πολύ καλός. Αν και οι ερωτήσεις δεν βοηθήσαν να βγάλει αυτό που ήθελε, πιστεύω. Γιατί... Ναι, ήταν λίγο προκάτω αυτό, ήταν προσκευδιασμένο όλο. Εδώ είναι μια παρατήρηση που ίσως θα βοηθούσε και το δημόσιο διάλογο και τη σκέψη του κόσμου και πώς θα ψηφίσει. Να υπήρχαν περισσότερα debate. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που προκυρήσονται οι εκλογές, κάθε Σαββάτο. Πέντε Κυριακές είναι αυτές, πέντε Σαββάτα. Με τους αρχηγούς εννοείς, γιατί με ναι. τους υποψηφίους γίνονται τέτοια ναι. debate στις εκλογές. Με τους αρχηγούς, ναι. Με τους αρχηγούς. Και να υπάρχει βέβαια και ο χρόνος, ο ανάλογος τηλεοπτικός χρόνος. Θεωρείς ότι θα ήταν χρήσιμο ένα debate μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα? Νομίζω ότι όχι. Όχι. Θέλω όσο γίνεται περισσότεροι. Ναι, αλλά κακά πολιτική... τα ψέματα, αυτοί οι δύο είναι οι διεκδικητές, ας πούμε, με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Σήμερα, ναι, οι δημοσκοπήσεις το λένε. Ναι. Εντάξει, τώρα στην κοινωνία, εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ προβληματισμένος και θεωρώ ότι θα έχουμε εκλογές του 12. Mm. Δηλαδή τα ποσοστά θα είναι ιδιαίτερα... μάλλον αυτή τη στιγμή κανένας δεν τα υπολογίζει έτσι από τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Εντάξει, πολλές φορές έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις. Ναι, δηλαδή το 12, να θυμίσουμε, είχε η Νέα Δημοκρατία 20, ο ΣΥΡΙΖΑ 17, το ΠΑΣΟΚ 13. Ναι. Και ήταν εντελώς ανάποδα όλα. Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση πολύ περίεργη πάλι, μετά από μια περίοδο και με COVID και χωρίς COVID και με διάφορους νόμους που έχουν έρθει. Ναι. Κατά διαστήματα mm-hmm. με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις. Θεωρείτε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτό που είπε περί φυλάκισης και τα λοιπά, κόβει τις διόδους, ας πούμε, συνεργασίας με το Κυριάκο Μητσοτάκη? Θεωρώ ότι αυτό που έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή είναι ότι συζητάμε με οποιοδήποτε μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις. Mm-hmm. Τα 12 σημεία που έχει βάλει στο τραπέζι, νομίζω ότι αυτά κάνουν τις πολιτικές. Η πολιτική, ας πούμε, η δίωξη αυτών των ανθρώπων, ας το πούμε έτσι, θα έπρεπε να είναι αυτονοήτο. Ναι. Σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια, όχι να μην το πούμε ότι δεν είμαστε και δημοκρατική χώρα, αλλά σε μια λογική που ακούγεται στο μέσο πολίτη, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να βάζεις τον αρχηγό ενός κόμματος να τον παρακολουθείς. Τι είναι, επικίνδυνος είναι. Αυτό είναι φοβερό. Ο αρχηγός του είναι πλέον δυνάμειον, ας πούμε. Δεν είναι. Mm-hmm. Έγινε και η σχετική ερώτηση χθες. Ναι, εμένα με στενοχώρησε ότι 2-3 ερωτήσεις ήταν σχετικά με ποιο θα συνεργαστείτε. Ναι. Οπότε... Καλά, είναι μια αγωνία για αυτή και είναι να βγει μια είδηση μέσα από αυτό το θέμα, γιατί η 22 Μαΐου πραγματικά θα είναι μια παράξενη ημέρα, δεν ξέρουμε. Ακόμη προς το παρόν δεν έχει, ας πούμε, κάποιος, δεν μπορεί να βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το τι θα επακολουθήσει. Έτσι θεωρώ και εγώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει περιέργεια ο καθένας και οι πολίτες και πόσο μάλλον και οι δημοσιογράφοι και προσπαθούν, ας πούμε, να εκμεύσουν κάποια πληροφορία. Και σε αυτό το λίγο χρόνο που είχαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, μια γενικότερη τοποθέτηση, προσπαθείς ο καθένας να με αυτά που θα πει να φέρει κοντά του το ανάλογο ακροατήριο. Έτσι. Ήταν φανερό, ήταν μια ευκαιρία για όλους να δείξουν τις θέσεις, γιατί δεν έχουν την καθημερινή τηλεοπτική στέγη ώστε να μπορέσουν. Καλά, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Αυτό είναι, ενώ αν υπήρχε καθημερινή στέγη πολιτική ή τηλεοπτική, πιστεύω ότι θα πηγαίναμε σε πιο. Σε άλλες συζητήσεις. Mm-hmm. Όχι στα στεγνά ποιοι θα συνεργαστούν, θα έχει καταλήξει ο κόσμος, θα ήταν διαφορετικός. Ναι. Πιστεύετε ότι θα έχουμε μεγάλη αποχή στις εκλογές? Θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος? Δυστυχώς τώρα που γίνεται θερινή περίοδο, στην ουσία. Εντάξει, μπορεί να είναι 21 του Μάη, αλλά. Μαΐου, πες, εντάξει, τουριστική καλά, πάει σεζόν. Αλλά Ιούλιο μετά. Αλλά μετά του Ιουλίου. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι άσχημα. Πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι. Ναι.
Άντε πριν το Πάσχα, ας το πούμε έτσι, δηλαδή. Τώρα ό,τι κόπηκε με για ό,τι είναι αυτό είναι, ναι, και έτσι θα προχωρήσουμε. Δυστυχώς. Και ήταν λάθος το 19 που γίνανε Ιούλιο, mm-hmm, τότε και το φέραν, ναι, δηλαδή, εντάξει. Τι να πεις, αυτά είναι, τα ρυθμίζουν εκείνοι και έτσι έχουν κρίνει ότι πρέπει να γίνει και έτσι κάνουν. Πιστεύετε, κύριε Βάβουλο, ότι το Πασόκ θα πάει καλά στις εκλογές, θα είναι διψήφιος ο αριθμός του ποσοστού του? Θεωρώ ότι διψήφιο είναι ήδη, δεν θεωρώ ότι θα είναι, να μην είναι διψήφιο. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό που βλέπω από τον Παλμό στις συγκεντρώσεις, γιατί είμαι σε πολλές ομάδες σελίδες, ναι, ναι, και δεν το λέω με κομματική παροπίδα, ας πούμε, αλλά ένα πολύ ωραίος Παλμός υπάρχει στον κόσμο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Οπότε ναι, και τα στελέχη βέβαια που έχουν κατέβει σε εκλογές, έχει πάρα πολλά δυνατά στελέχη πλέον και νεαρού σε ηλικία, έχει, θεωρώ, τους πιο σημαντικούς νεαρούς πολιτικούς σε νεαρή ηλικία, να το πούμε έτσι, το Πασόκ. Έχει. Mm-hmm. Έχει και εμπλουτισμένα ψηφοδέλτια και με νέα πρόσωπα έτσι, και τα λοιπά, δηλαδή, και που στελεχώνουν βέβαια και τα παλιότερα, εννοείται. Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, είναι πολύ δυνατά χαρτιά για το Πασόκ. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό το ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων? Ναι, θα μπορούσε να είναι και πιο δυνατό. Θα μπορούσε να είναι και πιο δυνατό. Γίνεται δουλειά? Τι σας λένε οι υποψήφοι που έρχονται? Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε σε ό,τι αφορά το νόμο Κυκλάδων, και θα μιλήσουμε μετά και για την Άξο? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας νομός πολύ δύσκολος, ναι, πολύ έξοδο για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά, το να πας στη Φολέγαδρο και να γυρίσεις, ας πούμε, να πας σε ένα άλλο νησί, θέλεις 3 μέρες, 4. Δηλαδή, οι άνθρωποι πραγματικά δίνουν μεγάλο αγώνα, και οι εξυπολιτευτές μας και όλων των κομμάτων. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, είναι για όλους το ίδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον να βλέπουν τι τραβάνε οι νησιώτες που θέλουν, ναι, να πάνε από νησί σε νησί, ναι, ή να ταξιδέψουν. Θεωρώ, να τα βλέπουν και αύριο μεθαύριο όταν μας εκπροσωπούν, να μην το ξεχνάνε. Θεωρώ ότι πραγματικά από όλες τα κόμματα το βλέπουν και το ξέρουν, γιατί οι περισσότεροι είναι όλοι περίπου καταγωγοί Κυκλάδες ή με μεγάλο μέρος της ζωής τους να είναι στα νησιά, ας πούμε, οι περισσότεροι. Οπότε, απλά οι πολιτικές είναι αυτές που ίσως δεν υποστηρίζουν. Ή δεν χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι, το πούμε έτσι λίγο λαϊκά. Δηλαδή, και να το χτυπήσουν, κύριε Βάβουλα, άμα δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν. Ναι, αλλά πώς θα καταφέρεις πραγματικά ένα νησί με 2.000 κατοίκους να έχει. Γιατί πρέπει να έχουν υγεία. Πρέπει να έχει πρωτοβάθμια υγεία τουλάχιστον. Ολοκληρωμένη. Παιδεία. Μία αθλητική εγκατάσταση, σωστή, οτιδήποτε, δηλαδή πρέπει, ναι, τα απολύτως απαραίτητα πρέπει να είναι πραγματικά, ας πούμε. Έτσι είναι. Τα έχουν ανάγκη οι νησιώτες και πρέπει να τους δοθούν κάποια στιγμή και να τους αποδοθούν ίσως και αυτό που έχω πει και άλλες φορές, και κάποια χρήματα τα οποία το κράτος κερδίζει από τα νησιά μας. Ναι, κερδίζει πάρα πολλά λεφτά. Ανταποδοτικά όντως δεν. Από τον τουρισμό, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μήλο, όλα είναι τα γεγονός, νησιά είναι δίνουν γεγονός πολλά χρήματα στο κράτος. Είστε ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά την Νάξο? Πιστεύετε ότι θα πάει καλά, θα πάει καλύτερα από το 2019? Το Πασόκ δηλαδή θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό? Υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει. Θα είναι τουλάχιστον. Γιατί έχουμε και δύο υποψηφίους εδώ. Θα είναι διπλάσιο. Έχουμε και δύο υποψηφίους εδώ στην Νάξο. Από το νούμερο των δύο. Πόσο είχαμε πάρει στις περασμένες εκλογές, θυμάστε? Είμαστε γύρω στο 10. 10 είχαμε πάρει, ναι, στις περασμένες εκλογές, άρα πάμε για το 20 τώρα. Ναι, θα έχει, ας πούμε, και ίσως και παραπάνω. Πάνω από 20% θα πάρει το Πασόκ στην Άξο. Εμείς καλούμε και την νεολαία να μην, εδώ στα νησιά τουλάχιστον, να μην μείνει κανένας να μην πάει να ψηφίσει. Είναι άδικο, γιατί άλλα παιδιά θα θέλουν να ψηφίσουν και δεν μπορούν, γιατί έχουν έρθει ήδη για σεζόν. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε εδώ πέρα, θα πρέπει να πάμε μαζικά στις κάλπες. Ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά να πάνε, είναι σημαντικό. Να δείχνουμε για τη δυναμική, βέβαια, ότι είμαστε ενεργοί πολίτες, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Και όσο όταν έχεις ένα εκλογικό κατάλογο 15.000 κόσμων και ψηφίζουν 6-7, σου λέει άσου αυτούς, εντάξει. Θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο τώρα, να έρθουμε λίγο στα πιο δικά μας, κύριε Βάβουλα, να κάνουμε ένα σχόλιο για τις γαλάζιες σημαίες. Χθες ανακοινώθηκαν οι γαλάζιες σημαίες. Το ξέραμε ότι δεν θα έχουμε γαλάζιες σημαίες. Ήταν κάτι που το οποίο το γνωρίζαμε από τη στιγμή που δεν είχαμε ναυαγοσώστες. Αλλά αλλιώς να το ξέρεις και αλλιώς να το βλέπεις μπροστά σου. Πραγματικά ήταν πολύ απογοητευτικό ότι η Νάξος δεν ήταν μέσα στη λίστα με τα νησιά, με τις βραβευμένες παραλίες με γαλάζια σημαία. Ένα σχόλιο. Κυρία Λιμπέρτη, ειλικρινά σας μιλάω,
θα το πω, πραγματικά θεωρώ ότι τουλάχιστον να μην χάνουμε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η δημοτική αρχή έρχεται να ολοκληρώσει τη θητεία της και έχουμε πολλά φάουλ σε ό,τι έχει κάνει. Ή ναι, έχει μηδενίσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει κάνει που δεν έχει κάνει κάτι, αλλά δυστυχώς, δηλαδή τώρα το να μην έχουμε, ας πούμε, γαλάζιες σημαίες, δεν είναι σημαία ως σημαία. Είναι υποδομές που θέλει πίσω. Φυσικά, για να πάρεις γαλάζια σημαία πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές η κάθε παραλία. Δεν είναι... Και δεν είναι μόνο η ναυαγωσός. Εντάξει, η ναυαγωσός θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι σημαντικό για τη ζωή, είναι και για τη πρόσβαση για αμαία. Δεν μπορεί να έχει Σύρος 6 σημεία πρόσβαση για αμαίων. Έχει 6 παραλίες βραβευμένες η Σύρος. Και με πρόσβαση για αμαία. Και δεν έχει η Νάξος, ας πούμε, που η Νάξος θεωρώ ότι είναι το νησί που έχει ίσως τις περισσότερες και τις καλύτερες παραλίες. Έτσι? Εγώ θεωρώ, όχι μόνο στις Κυκλάδες, γενικά πανελληνίως. Στις Κυκλάδες θεωρώ ότι όσα χιλιόμετρα παραλίες έχουν όλα τα νησιά των Κυκλάδων, έχει μόνο τη Συνάξους. Α, ναι, ακριβώς, έτσι. Πραγματικά δηλαδή. Και να μην έχουμε πρόσβαση αμαία, να μην έχουμε ντουσιέρες, να μην έχει χημικές τουαλέτες, να μην έχει δηλαδή υποδομές. Απλά πράγματα. Πραγματικά απλά πράγματα. Δεν συζητάμε για πιο εξειδικευμένα να πάμε, ας πούμε. Ιδιαίτερα για τους αμαία και για τους ναυαγωσούς. Τα δύο αυτά τουλάχιστον, δηλαδή πέρα από γαλάζιες σημαίες και τα δικαιολογητικά τους. Ναι. Και χημικές τουαλέτες και ντους και διευκολύνσεις στους λουόμενους. Yes. Δηλαδή όχι μόνο όμπρελο ξαπλώστρες και να μην έχεις ένα χώρο να πας να κάνεις μπάνιο. Μου έχουν πει οι επιχειρηματίες, κάνουν δηλαδή προτάσεις στο Δήμο να φέρνουν τους γέρες, δεν βάζουν, δεν έχει να κάνει. Λέει να βάλω εγώ το νερό, αλλά κάντε μου μια έκπτωση 50% με ρολόι κάτω, να τραβήξω ο ίδιος κανένα λάστιχο. Μα αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, το νερό που θα καταναλωθεί, γιατί, δηλαδή γι' αυτό δεν βάζουν τους γιατί γέρες. Πάνε μέσα στα μαγαζιά και πάνε τόσο άμμο, φράζουν, δηλαδή μας λένε οι επαγγελματίες διάφορες καταστάσεις που ζουν. Φυσικά. Εντάξει, είναι πραγματικά τραγικό. Και να ήταν το μόνο. Πάντως εδώ η παράταξη του κ. Χατζιανδρέου έχει στείλει μια πολύ καυστική ανακοίνωση που μάλιστα χαρακτηρίζει τον δήμαρχο, τον Δημήτρη Λιανό, ότι είναι ο πιο ανίκανος και απαθής δήμαρχος στην ιστορία του τόπου μας. Δυστυχώς θα συμφωνήσω. Δεν το λέω προς τα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι στη Δημοτική Αρχή, προς τις πολιτικές τους. Και αυτό είναι που με στενοχωρεί πραγματικά πάρα πολύ, γιατί προς Θεού δεν υπάρχει κάποια προσωπική αντιδικία και μπορεί να καθόμαστε και να συζητάμε. Και ναι, όλοι γνωριζόμαστε, μια κοινωνία ζούμε τώρα των 20.000, είμαστε γνωστοί και φίλοι όλοι. Αλλά δυστυχώς και σαν συνδυασμός η δύναμη δημιουργίας, αλλά και γενικότερα η αντιπολίτευση, έχουμε βάλει αυτό που λέμε πολλές φορές πλάτη ή δεν έχουμε δημιουργήσει προβλήματα για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και δεν μας έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι, ναι, αυτό είναι η Δημοτική γεγονός. Αρχή δηλαδή θα και μπορούσε. Ο κύριος Βρούτσης το έχει πει πάρα πολλές φορές και τώρα και στην προηγούμενη θητεία και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μα αυτή είναι είχε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε εδώ, να είμαστε, εκμεταλλευτείτε μας, ας πούμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε πράγματα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ φυσικά. Και φαινόμαστε και στην κοινωνία, να το πω έτσι, γιατί το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι ότι δεν κάνει τίποτα για την πολίτευση. Δεν είναι ότι δεν κάνει. Είναι ότι καταρχάς. Καλά, ίσως η κοινωνία σας ήθελε πιο δυναμικού σε ό,τι αφορά να βγάζετε προς τα έξω κάποια θέματα. Δηλαδή, να, αυτό ας πούμε για τους ναυαγωσώστες. Βγάλατε εσείς τότε κάποιο δελτίο τύπου που να πείτε κάτι καυστικό. Ο κόσμος ήθελε να το ακούσει. Βγαίνουν δελτία τύπου, βγαίνουν. Το θέμα είναι. Κάνατε, ας πούμε, μία παρέμβαση εγκαίρως και να τους πείτε πού είναι οι διαδικασίες που κάνατε για να έρθουν οι ναυαγωσώστες. Γιατί οι διαδικασίες, ξέρετε πολύ καλό, ότι γίνανε Ιούνιο-Ιούλιο. Άρα τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να φέρουμε ναυαγωσώστες, άσχετα με ό,τι ακούγεται και λέγεται. Όταν εχθές άνοιξε ο προϋπολογισμός του Δήμου, 10 Μαΐου, τι να συζητάμε. Και όμως και όταν το λέω στον κόσμο και... Και όμως φέτος το πάθημα έγινε μάθημα και από νωρίς τον Αύγουστο έγινε η διαδικασία που έπρεπε, το Σεπτέμβριο έγινε η διαδικασία που έπρεπε και έχει κλείσει το θέμα και έχει γίνει φέτος. Ναι. Θα μπορούσε να έχει γίνει και πέρυσι, γιατί δεν έγινε. Γιατί όλα θέλουν να είναι στον αυτομάτο. Μπορεί κάποια στιγμή να μην τους βγει κάτι. Αυτό καλά, που δεν τους βγαίνει δυστυχώς, ναι, είναι γεγονός. Εγώ δεν βλέπω κακή διάθεση, κακή πρόθεση. Βλέπω ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι πραγματικά υπάρχει κακή μια οργάνωση, κακή ένα οργανόγραμμα. Πρέπει να οριοθετήσουμε ποια θέλουμε πρωτεύοντα, δευτερεύοντα. Και δεν να είναι κάποια να... πράγματα που είναι αυτονόητα. Έτσι. Όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η ναυαγωσώστες, είναι κάποια που είναι αυτονόητα. Δηλαδή δεν πας να του πεις μπράβο επειδή έφερε ναυαγωσώστες. Είναι η καθήκον του να τους φέρει.
Ούτε μπράβο επειδή καθάρισε τους δρόμους. Οι δρόμοι έπρεπε να είναι πάντα καθαροί. Και συζητάμε τώρα για ένα ποσό 400.000 ευρώ, το οποίο αν έκανε ο Δήμος 10 προσλήψεις και αγόρασε τον εξοπλισμό. Εμείς έχουμε ρωτήσει και μας έχουν δώσει τιμές. Το είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 70.000 ευρώ έκανε ο εξοπλισμός και πόσο θα είναι οι 10-15 άνθρωποι και να δουλέψουν. Και θα έδινες και δουλειά και θα έδινες δουλειά και σε 10-15 άτομα. Ναι. Και όχι μέσω τα οποία θα μπορούσες να τα έχεις εκπαιδεύσει από νωρίτερα, να έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι και να είναι τα παιδιά αυτά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσεις. Ιδιαίτερα τον Απρίλιο και τον Μάιο θα μπορούσαν να κάνουν στα σχολεία τόσο μεγάλη. Που δεν θα πάνε στον Απρίλιο στις παραλίες. Να κάνουν δηλαδή στα σχολεία σεμινάρια, να μιλήσουν βέβαια με την κοινωνία, να έρθουν εδώ να πούνε δύο πράγματα. Ποιο είναι ο ναυαγωσός της. Ναι, δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς. Και τώρα που λέμε και για τα δημοτικά και όλα αυτά, θέλω να πάμε λίγο και στα προεκλογικά. Γιατί και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ο κόσμος θέλει να μάθει. Έτσι. Θέλει να μάθει. Παίρνουν τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Συνεχίζονται οι διαβουλέψεις. Θα τα βρείτε με τον κύριο Χατζηανδρέου. Θα πάτε με ένα συνδυασμό, θα πάτε με δύο. Πώς θα πάμε στις εκλογές. Έχει ξεκαθαρίσει ή ακόμη. Όχι, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, ούτε αρνητικά ούτε θετικά, έτσι να το πούμε χοντρικά. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, εγώ ήθελα από το Φεβρουάριο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, δεν σας το κρύβω, σας μιλάω ειλικρινά. Όμως εδώ που έχει έρθει τώρα, το να βγάλουμε μια απόφαση στις 15 του Μάη, ενώ στις 28 μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικά και κεντρικά πολιτικά τα πράγματα. Ναι. Θεωρώ ότι η κοινωνία της Νάξου, και δεν μιλάω κέντρο-αριστερά, γενικότερα, γιατί εφόσον ζούμε εδώ και συναρασόμαστε κάθε μέρα με τον κόσμο και συναντιόμαστε και συνομιλούμε, δεν είναι πλέον κομματικά, ας το πούμε, είναι παραταξιακά τα πράγματα. Έτσι είναι. Και η κοινωνία της Νάξου, από οποιοδήποτε μετερίζει ο καθένας, βλέπει και τα καλά και τα άσχημα. Ναι. Και δυστυχώς βλέπουμε πολλά άσχημα, τα οποία στενοχωρούν πάρα πολλούς σκεπτόμενους ανθρώπους. Όχι μόνο αν είναι ψηφοφόρος του Πασόκ. Ο κύριος Χατζηανδρέου, ο κύριος Χατζηανδρέου είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι τα κοινά σας σημεία είναι ότι πρέπει να είστε ενωμένοι, το κοινό σας σημείο. Ναι. Επίσης, το κοινό σας σημείο είναι ότι πρέπει να μην είναι πλέον η δημοτική αρχή αυτή, δημοτική αρχή, πρέπει να φύγει. Αυτά είναι τα καλά. Τα δύο τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε εξαντλήσει. Αυτά τα έχετε εξαντλήσει και έχετε συμφωνήσει. Θεωρώ εκεί ότι που διαφωνείτε είναι στον επικεφαλής. Ναι, μπορώ να το πούμε και αυτό, αλλά θεωρώ ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές ότι θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, το οποίο θα είναι προς όφελος της ναξιακής και μικροκυκλαδικής κοινωνίας, γιατί πραγματικά πρέπει πάντως, να κοιτάξουμε. Θεωρείτε πιθανόν να πάτε με δύο διαφορετικούς συνδυασμούς? Εγώ πιστεύω πως όχι πάντως. Εγώ δεν νομίζω όχι. Να το αναλύσουμε, γιατί ναι, μπορεί ο καθένας να σκέφτεται. Όμως, να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, ναι. Είναι το εκλογικό σύστημα τέτοιο που με 43% την πρώτη Κυριακή υπάρχει δυνατότητα να έχει εκλογεί κάποιος. Ναι, φυσικά. Ο οποίος δεν έχει πάρει λοιπόν το 50% της κοινωνίας στην Άξο. Οπότε θεωρώ εγώ ως υπεύθυνος πολίτης ότι είμαι υπέρμαχος του ενωμένου ψηφοδελτίου, ενιαίο ψηφοδελτίο, για να πάμε στο 50%. Αν βγει 43, ας είναι με 43, αλλά στοχεύουμε το 50. Το 50. Γιατί με το 43 δεν κερδίζει σίγουρα. Δεν ξέρεις πώς θα είναι οι σχετισμοί και όλα αυτά. Οπότε πάνω σε αυτό το δεδομένο υπάρχει χρόνος ακόμη για συζήτηση. Σας λέω, η προσωπική μου γνώμη ήθελα το Φεβρουάριο να έχει ολοκληρωθεί, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες απόψεις. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι και λίγο δύσκολα εδώ. Και που πρέπει τα λέμε να κάνουμε όλες τις υποχωρήσεις μας στις διαδικασίες. Θεωρώ ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Είχαν εμπλοκεί πάντως και τα τοπικά, οι τοπικές οργανώσεις των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η δική σας του ΠΑΣΟΚ. Είχατε λάβει μια επιστολή από τη Δύναμη Δημιουργίας ώστε να γίνει έτσι ένα ξεκίνημα διαλόγου. Και η δική σας άποψη ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάμε σε προκριματικές εκλογές. Κάποιοι έλεγαν όχι, γιατί είναι πεπαλαιωμένο αυτό το. Κοιτάξτε, είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούω κάθε μέρα ραδιόφωνο. Λόγω είμαι σε εξωτερικό χώρο αυτές τις μέρες. Κάνουμε εργασίες με τα δωμάτια και με αυτά. Και δεν είναι δύσκολο να ακούσω, γι' αυτό και δεν ακούω. Είχε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα η Δύναμη Δημιουργία. Δηλαδή, ναι, εγώ την έχω την επιστολή, όμως δεν την έχω διαβάσει, γιατί δεν έχω πάρει και την άδεια ούτε του κυρίου Βρούτσι ούτε κάποιου από εσάς. Αλλά εντάξει, δεν είναι και κρατικό μυστικό εδώ που τα λέμε. Τα έχει πει και ο κύριος Βρούτσι εδώ πέρα στην εκπομπή, τα έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, στην ουσία, το να ενωθούν οι δύο συνδυασμοί και να γίνει μια διαδικασία για τον επικεφαλής, θεωρώ ότι η ζήμωση που θα έχει γίνει
μετά από ένα μήνα για τον επικεφαλής, ναι, ναι, η ζήμωση που θα έχει γίνει μεταξύ των υποψηφίων, των δύο συνδυασμών, για το κοινό καλό, γιατί πραγματικά συζητάμε για το κοινό καλό, γιατί ιδιαίτερα, και δεν μπορώ να πω βέβαια κακία για το συνδυασμό του Χατζηανδρέου, εννοείται, αλλά στο συνδυασμό του Βασίλη του Βρούτση που είμαστε εκεί πέρα, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ουδέποτε έχουμε σκεφτεί κάτι περί θέσεων και οτιδήποτε. Ναι. Οπότε λοιπόν αυτή η ζήμωση που θα γίνει ανάμεσα στους δύο συνδυασμούς με γνωστούς ανθρώπους και πολιτικά ίδιους ανθρώπους, ανακατεμένους σε δύο παρατάξεις, ναι, ναι, θα δώσει την ευκαιρία στην κοινωνία να το δει ενωμένο και να περιμένουμε να έρθει και... Δηλαδή αυτή ήταν η πρόταση, ας πούμε, στην ουσία, να έρθει και ο επικεφαλής. Και εσείς πιστεύετε ότι όλο αυτό θα ευοδοθεί, ναι, θα γίνει... Δηλαδή, είναι η, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ένωση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα γίνει η καλύτερη ένωση λοιπόν. Έτσι. Και θα πάτε ενωμένοι στις εκλογές. Αυτό. Χαμός και από εδώ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, κύριε Βάβουλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ σας έχουμε ευχαριστώ την ευκαιρία πάρα πολύ να τα λέμε και το επόμενο διάστημα. Να έχετε καλές εκπομπές και καλά μηνύματα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.